συγγραφέας παιδικών βιβλίων και παρουσιάστρια της εκπομπής του Αντένα με Αγάπη, Μαρή Κυριακού, παραλαμβάνει το βραβείο των σπουδαστών του τομέα παιδαγωγικών του εκπαιδευτικού ομίλου Ξινή Νοτίων Προαστίων. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθώ σε όλους τους σπουδαστές καλή επιτυχία και καλή σταδιοδρομία. Και να πω ότι είμαι πολύ περήφανη για την ΕΛΕ μας, γιατί είναι ιδιαιτέρως ευαισθητοποιημένη στα κοινωνικά θέματα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Οι μελλοντικοί παιδαγωγοί επέλεξαν ανάμεσα σε άλλες προσωπικότητες να τιμήσουν τη Μαρή Κυριακού για την προσφορά της στα παιδιά και για το σύνολο του κοινωνικού της έργου. Ο Μάη σκεφτόταν όλες εκείνες τις φορές που στεναχωρούσε τη μαμά του, τον παπά. Μάλιστα, οι σπουδαστές και οι καθηγήτριες του τομέα παιδαγωγικών παρουσίασαν και ένα πρωτότυπο θεατρικό παιχνίδι με πρωταγωνιστή το Μάικ Φασολάκη, το οποίο ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους. Είναι φοβερά τιμητικό το γεγονός ότι οι ίδιοι οι σπουδαστές ζήτησαν να μου απονείμουν αυτό το βραβείο και μάλιστα σε αυτή την τόσο σημαντική ημέρα, την ημέρα της αποφύτισής τους, την ημέρα που παρουσιάζουν το έργο μιας ολόκληρης χρονιάς. Και γι' αυτό αποδέχτηκα την πρόσκλησή τους αμέσως με μεγάλη χαρά και τους εύχομαι μέσα από την καρδιά μου κάθε επιτυχία. Είναι γνωστή η προσφορά της κυρίας Κυριακού και νομίζω ότι ήταν μια διάκριση την οποία οφείλαμε να δώσουμε. Και με αυτό διδάξαμε και τα παιδιά του παιδαγωγικού τμήματος, το οποίο το παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον, μια αφήγηση η οποία έγινε, που συγκίνησε και ικανοποίησε και τα παιδιά μας. Στην τελετή αποφύτισης, εκτός από τη Μαρή Κυριακού, βραβεύτηκαν οι Δήμαρχοι Παλαιού Φαλήρου, Γλυφάδας και Αργυρούπολης Ελληνικού, αλλά και ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αττικής, Ώρα για Δράση, που απαρτίζεται από εθελοντές.